κάτι το οποίο το έχω νομίζω το έχω ξαναπεί. Εκείνη τη χρονιά, την τελευταία χρονιά που ήμουν εγώ στο Μέστρικαλ Χαρά, την πρώτη χρονιά της Κωνσταντίνας, πιστεύω ότι και οι δύο δεν είχαμε περάσει καλά. Ούτε εκείνη είχε περάσει καλά. Και το λέω ειλικρινά, δεν το λέω για να κάνω την καλή καθόλου. Δεν ήσουνα, εκείνη τη χρονιά δεν ήσουνα. Όχι. Όχι. Εγώ δεν είχα περάσει καλά την προηγούμενη. Εσύ δεν είχες περάσει καλά την προηγούμενη, ναι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, γιατί για την Κωνσταντίνα ήταν το ξεκίνημά της. Αισθανόταν, είμαι βέβαιη, ένα εχθρικό περιβάλλον από όλους μας. Την κοιτούσαμε λίγο, έτσι, με λίγο μισομάτι. Και η άμυνά της της έβγαινε σε συμπεριφορά... Έτσι, aggressive, λίγο ναι. Ξέρεις. Λογικό. Που είναι η άμυνα, ο κάθε άνθρωπος αμήνεται με άλλο τρόπο. Και όσο εκείνη αμυνόταν επιτιθέμενη, τόσο εμείς ήμασταν πιο, ξέρεις, δηλαδή μόνο ο Θέμης ήταν cool μαζί της και πιο συγκαταβατικός και πιο καλόκαρδος, ξέρεις, πιο εντάξει. Οι υπόλοιποι ήμασταν άστα να πάνε. Τον λες και διπλωμάτη. Άστα να φωτογραφία της πίσω το καμαρίνι και σπέταγες βελάκια, όχι, δηλαδή. Όχι, δεν είχα φωτογραφία και σπέταγες βελάκια. Απλά είχαμε τυπικές σχέσεις. Δεν τσακωθήκαμε να τσακωθούμε σε καμία στιγμή της συνεργασίας μας. Δεν παίζεται και φάπες. Τελείωσε η σεζόν, ας πούμε, απολύτως επαγγελματικά και από τις δυο μας. Καμία δεν έφερε την άλλη σε άγρια θέση, αλλά ήταν μια δύσκολη. Δεν καταλαβαίνω κάτι όμως. Ποια συμπεριφορά προκάλεσε την άλλη, δηλαδή. Ξεκινήσατε εσείς έχοντας μια στάση απέναντί της δίχως λόγο και αιτία, ή ξεκίνησε η ίδια αμυνόμενη επειδή ένιωθαν ασφάλεια στο καινούριο περιβάλλον? Γιατί κάτι πρέπει να ξεκίνησε πρώτο. Ή η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Εσύ το έχεις απαντήσει αυτό το ερώτημα, με το αν κότα, έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό. Άρα ούτε αυτό θα απαντήσεις λοιπόν. Οπότε έχουμε δύο τέτοια ερωτήματα αιώνια. Έχεις αυτά τα δύο αιώνια ερωτήματα, μπορείς να προσθέσεις και αυτό. Δεν έχει σημασία άλλωστε πια τώρα. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι συνθήκες. Έχει αλλάξει τόσο πολύ και η Κωνσταντίνα. Έχει αλλάξει πολύ σαν άνθρωπος. Έχει αλλάξει τόσο πολύ η Κωνσταντίνα και έχω αλλάξει κι εγώ. Έχω μεγαλώσει εδώ. Όχι μόνο βιολογικά. Έχω μεγαλώσει και εδώ. Τα βλέπω τα πράγματα αλλιώς. Πολύ διαφορετικά. Και ξέρεις, πιστεύω ότι. Δεν βαριέσαι. Νερό για αλάτι, ό,τι έγινε. Και δεν έχεις πάει και πρόσφατα, μια χαρά. Και πήγα και μου πέρασε και πολύ εξαιρετικά. Ωραία. Με φιλοξένησε άψογα. Και μας είπες τα καλύτερα. Εννοείται. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εσένα και πραγματικά, αν δεν θες, δεν απαντάς τώρα. Ναι. Δεν το έχω στήσει. Το ξέρουμε άλλωστε. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, αισθάνθηκες ότι σας επέβαλε κάποιος την παρουσία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου εκείνη τη χρονιά? Κοίταξε, αισθανθήκαμε ότι ήταν ένα πρόσωπο στο οποίο πίστευε πάρα πολύ το κανάλι. Δηλαδή, όμως πιστεύω, και ξανασπώ κάτι, κάθε κανάλι έχει ένα, δύο, τρία πρόσωπα, γιατί είναι μόνο η Κωνσταντίνα στον Α. Ο Α δεν πιστεύει στην Κατερίνα Καινούριου, σαν νέα παρουσιάστρια. Ο Αντένα δεν πιστεύει στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, σαν παρουσιαστή Καινούριου. Δηλαδή, κάθε κανάλι έχει παρουσιαστές τους οποίους πιστεύει και τους οποίους πάντα κρατάει σαν αγαπημένα παιδιά, σαν άσου στο μανίκι κτλ. Ποντάρει σε αυτούς. Νιώθαμε λοιπόν και ξέραμε ότι είναι από τα δυνατά χαρτιά του καναλιού, σαν. Πώς λέμε, χτίζουν μελλοντικούς παρουσιαστές. Τη χτίζαν λοιπόν σαν παρουσιάστρια για να έχουν, τη μαγιά της παρουσιάστριας για να έχουν για το μέλλον μια παρουσιάστρια. Και το απέδειξαν, γιατί ο Κωνσταντίνος έχει δική της εκπομπή. Και παραμένει τόσα χρόνια η Κωνσταντίνα στον Αλφα, όπως κάναν όμως και με την Κατερίνα. Δεν είναι μόνο η Κωνσταντίνα, μην είμαι άδικη μαζί της. Και με την Κατερίνα το πράγμα έχει συμβεί. Και γενικά ο Αλφα είναι πιστός, νομίζω, στους παρουσιαστές του. Δεν τους απομακρύνει εύκολα. Αυτό θα σου λέω. Έτσι.